Τόσες ιστορίες, τόσα τραγούδια. Δηλαδή, τώρα, τόσο να μην πέρασε μια μέρα. Ναι. Είναι πρόσωπο κεντρικό. Θέλω να μάθω. Κοίταξε, έγραψα τα λόγια απευθείας στην λεωφόρο, στην πλατεία Μαβίλη, στο ναι. Flower. Ναι. Στο Flower, ακριβώς λίγη ώρα μετά που συνέβη το περιστατικό. Δηλαδή, μπήκα και ήταν ένας θαμώνας που ήθελε να μου πιάσει κουβέντα. Ναι. Αλλά εγώ είχα τόσο συγχυστεί από το περιστατικό που τον άκουα και δεν τον άκουα και ταυτόχρονα άρχισα κάποια στιγμή για να το εκτονώσω προφανώς. Καλό. Και έγραφα στις χαρτοπετσέτες αυτό όλο το σεναριάκι. Ναι. Το οποίο το έβαλα στην τσέπη, αλλά θα μπορούσε να έχει χαθεί. Είναι πολύ σημαντική για τη δουλειά μας η τυχαιότητα, ξέρεις. Αλήθεια. Ναι. Γιατί βγάζεις το παντελόνι μετά να το βάλεις στο πλυντήριο. Και πέφτει μέσα, χάνεται. Ναι, χάνεται. Σωστό. Θυμάμαι ότι είπα γιατί όχι και με ένα φακό, γιατί πια αυτό είχε γίνει ένας πολτός στο κείμενο. Το έχεις πλύνει πραγματικά. Δεν είχα προλάβει. Αλλά ήταν δύο μέρες έτσι. Ναι, ναι. Και έτσι, τότε που συνεργαζόμασταν με τον Γιώργο και με τους μικρούς ήρωες, και ήταν να κάνει εκείνο το δίσκο στη Virgin, σε παραγωγή Γιάννη Πετρίδη κιόλας. Μάλιστα. Έγινε και αυτό το τραγούδι που το γράψαμε μετά μαζί με τον Γιώργο, και το οποίο δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουν περάσει από όταν γράφτηκε 30 χρόνια ακριβώς με το ρολόι και 27 από όταν κυκλοφόρησε. Είναι super hit, παίζεται παντού τώρα σε κάθε πάρτι. Ναι, και όχι μόνο αυτό, ξέρεις κάτι. Πιστεύω ότι εκεί αυτό που παθαίνεις τρέλα είναι όταν το ανεβάζεις σε τόνο. Ναι. Εκεί που παθαίνεις και λες να τα πάρθα. Αυτό το τραγούδι το νιώθεις μέσα σου. Στο είπε ο άνθρωπος, θα έγραψε live. Ναι, σίγουρα. Τα λόγια αυτά ήταν και μέρος της ζωής μου. Ναι, μέρος της ζωής σου. Μάλιστα. Δεν μου λέει, όταν γράφεις κάτι, ξέρεις για ποιον θα το γράψεις? Όχι, χαίρομαι που με ρωτάς. Προσπαθώ και το έχω για καλό. Mm-hmm. Με τα χρόνια βέβαια δεν μπορείς να το αποφύγεις πια, είτε γιατί υπάρχουν καλλιτέχνες όπως η Ελένη Τσαλιγοπούλου που κάναμε 37-40 τραγούδια μαζί, είτε γιατί θα υπάρξει ένα σύριαλ. Ας πούμε, όταν έχεις τα σενάρια των αστυνόμων Μπέκα, ας πούμε, όπως μου είχε συμβεί, σίγουρα θα έχεις υπόψη ότι θα συμβεί. Αλλά για μένα το καλό είναι να μην ξέρεις, να γράψεις εκείνη την ώρα αδιάκριτα ανεπηρέαστος. Α, δεν ακούς μια φωνή μέσα να το λέει? Όχι, με τα χρόνια. Γελάω, γιατί θα σ' αρέσει αυτό. Γιατί ένας συνάδελφος είχε βρει ως άλοθη το να λέει όταν του λέγανε θα δώσεις ένα τραγούδι, θα συνεργαστούν. Θα ήθελα να ακούσω τη φωνή σου πρώτα μέσα μου. Ωραίο. Είναι σαν αυτό που πηγαίνουμε σε μια παράσταση και λέμε... Δροσερό. Ναι. Δεν έχω λόγια. Ακριβώς. Μέσα σου δεν σ' άρεσε τίποτα. Που δεν σ' άρεσε. Με τα χρόνια δεν γίνεται να μην ακούς πια αγαπημένων συνεργατών τις φωνές. Φυσικά. Ή επίσης η φωνή του Λιδάκη, του Βασίλη Σκουλά, ας πούμε, της Δήμητρας Γάλα. Ήταν φωνές που μεγάλωσα μαζί τους με την έννοια... ότι ήμουν κάπως πιο μικρός και ήταν καθοριστικές μες στο σπίτι, τις ακουγάνε και οι γονείς μου. Εσύ τι μουσική άκουγες έτσι έφηβος, που είναι κάτι που μας επηρεάζει πολύ? Πολύ το ροκ, πάρα πολύ. Και τα παράγωγά του όλα και τη χορευτική μουσική και τα ρεύματα του New Wave και το post-punk, πάρα πολύ. Αλλά ταυτόχρονα και Μάνο Χατζηδάκη πάρα πολύ. Είχαμε οικογενειακούς φίλους που συνεργάζονταν μαζί του. Και παίξαν ρόλο, βάλαν σπόρο και αυτή ήταν σημαντική μουσική. Οπότε κάπως έτσι δημιουργείται ένα χαρμάνι ακουσμάτων που λες μετά από χρόνια, όχι, από πού ήρθε αυτό ή από πού ήρθε αυτό, και τελικά είναι όλα, όλα αυτά. Όλα εγώ ιστορία. Πιστεύω ότι ένας συνθέτης, όπως εσύ ας πούμε, πρέπει να είσαστε πάρα πολύ γενναιόδοροι. Διότι δίνεις κάτι που το έχει φτιάξει η ψυχή σου και το δίνεις σε κάποιον και γίνεται το τραγούδι της Τσαλιγοπούλου, το τραγούδι του Λιδάκη. Δηλαδή... Είστε γενναιόδοροι πολύ. Ναι, ωραία το έθεσες. Ναι, στο σύγχρονο πολιτισμό πια, γιατί κάποτε ήταν η εποχή των συνθετών και των δημιουργών, έγινε απόλυτα αυτό και εδώ και έξω. Είναι το τραγούδι πια της τραγουδίστριας. Ναι. Και έτσι όπως με το διαδίκτυο σου δίνει μεν την ευκαιρία και ένα εργαλείο να ψάξεις, αλλά απ' την άλλη είναι και τέτοιο χάος, που όλο θα θυμάσαι ίσως του τάδε ή του τάδε ή μια συνωνυμία. Αλλά κοίτα, εγώ είχα αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Απ' τη μία με ενδιαφέρει να κάνω προσωπικούς δίσκους, αλλά απ' την άλλη τα τραγούδια μου, ας πούμε, που ξεπερνάγαν τη φωνή μου, ήταν σε πιο λαϊκούς δρόμους, σε πιο παραδοσιακούς δρόμους. Είχαν πιο μεγάλη έκταση και κυρίως είχαν θηλυκή ψυχή. Δεν μπορούσα εκείνη τη στιγμή να σκεφτώ υστερόβουλα. Δηλαδή, καταλάβαινα ότι. Όχι, ναι, σωστά. Βέβαια, έχεις δίκιο ότι. Κατόπιν τώρα, βέβαια, εορτής.
λέμε όλοι, αφού αγαπήθηκε πολύ ένα τραγούδι. Ναι. Μα να, αφού το λες και εσύ στα live, μια χαρά κτλ. Ναι, αλλά δεν ξέραμε τι θα είχε. Σήμερα.